Συκοφαντία χαρακτηρίζει ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλος Χριστοδούλου πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης, σύμφωνα με το οποίο οι Κυπριακές αρχές διερευνούν τη μεταφορά ενός εκατομμυρίου ευρώ από λογαριασμό της Ελλάδας σε λογαριασμό της εταιρείας της κόρης του στην Κύπρο. Ο κ. Χριστοδούλου, αφού διέψευσε τα όσα του καταλογίζονται, έθεσε θέμα δεοντολογίας για την εφημερίδα, καθώς, όπως είπε, δεν επικοινώνησαν καν μαζί του για να ρωτήσουν τη δική του θέση. Την διεξαγωγή της έρευνας από την αστυνομία και τη ΜΟΚΑΣ επιβεβαίωσε και η αστυνομία δια του εκπροσώπου της. Πάντως, οι αναφορές του κ. Χριστοδούλου προκάλεσαν την οργή του αρχισυντάκτη της εφημερίδας Πολίτης, Σωτήρη Παρούτη, ο οποίος παρενέβη στην εκπομπή μας. Εμείς να δούμε πρώτα την τοποθέτηση του πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Υποκρύπτει η ύποπτη συναλλαγή. Βεβαίως, ακόμη και ένας αδαής ή και ηλίθιος, εάν επρόκειτο να κάνει ύποπτη ή παράνομη συναλλαγή, δεν θα την έκανε μέσω τραπέζης. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο είναι ότι καλώς ορίζω προσωπικά την έρευνα η οποία θα γίνει εφόσον υπάρχει αυτή η αναφορά, διότι δεν πρόκειται περί καταγγελίας, περί αναφοράς πρόκειται. Και οτιδήποτε είναι υπόψη μας ή οτιδήποτε ερωτηθούμε θα το πούμε. Η σπουδή της εφημερίδας να αποδώσει κίνητρα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, ιδιαίτερα σε σχέση με την προηγούμενη μου ιδιότητα, είναι το λιγότερο όχι μόνο ψευδής, αλλά και εστερούμε και εστερημένη οποιασδήποτε δεοντολογίας. Αφού σου ρίξει έναν τόνο λάσπη, κύριε Παρούτη, χωρίς να σε ακούσει, χωρίς να έχει τη στοιχειώδη ηθική υποχρέωση να σε ρωτήξει για όλα αυτά που σου καταλογίζει, στο τέλος για να αποφύγει το λίπελο λέει, βέβαια λέει, αυτά όλα μπορεί να μην είναι γεγονότα. Εγώ δεν βλέπω μέσα από το δημοσίευμα του πολίτη, δεν βλέπω το παράνομο πέραν από τον αήθη ισχυρισμό ότι υπάρχει υποψή συναλλαγή. Εάν υπάρχει υποψή συναλλαγή, οφείλει να πει γιατί υπάρχει υποψή συναλλαγή. Mm-hmm. Και όχι να δολοφονεί ηθικά τον άλλον χωρίς να το αποδεικνύει. Δηλώνω, καμία απολύτως εμπλοκή δεν είχα, ούτε όταν ήμουνα διοικητής, που εκεί είναι που εντοπίζει κυρίως την συκοφαντία η εφημερίδα αυτή, αλλά ούτε και οποιανδήποτε επαφή για το θέμα μετά με τον Γιαννόπουλο ή με τον κύριο Ζολόταν, τον οποίο Ζολόταν προσωπικά ούτε και γνωρίζω. Με παρέμβασή του στην εκπομπή μας, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Πολίτης, Σωτήρης Παρούτης, απάντησε στο όσα δήλωσε ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Η εφημερίδα, είπε, κατέγραψε τα γεγονότα σύμφωνα με τα οποία οι Κυπριακές αρχές διερευνούν τη μεταφορά ενός εκατομμυρίου ευρώ από λογαριασμό της Ελλάδας σε λογαριασμό της εταιρείας της κόρης του στην Κύπρο, είπε ο κ. Παρούτης. Απάντησε και γιατί η εφημερίδα δεν επικοινώνησε μαζί του για να ρωτήσουν τη δική του θέση. Εμείς δεν έχουμε κάτι με τον κύριο Χριστοδούλου, όσο και αν προσπαθεί να περάσει αυτό το μήνυμα προς διάφορα μέσα από τις δηλώσεις που έχει κάνει σήμερα. Το γεγονός ότι ελέγχεται αυτή η εταιρεία, της οποίας είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης, ελέγχεται γιατί οι αρμόδιες αρχές έχουν κρίνει ότι υπάρχει κάτι ύποπτο. Υπάρχει μια ύποπτη διαδρομή ενός ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ. Δεν έχουμε κάνει εμείς κάποια έρευνα και έχουμε εντοπίσει αυτή την ύποπτη συναλλαγή, έτσι ώστε να καταγράψουμε όχι την άποψη του κυρίου Χριστοδούλου, γιατί ο κύριος Χριστοδούλου λέει ότι δεν έχει καμιά σχέση με αυτή την εταιρεία. Ενδεχομένως την άποψη της θυγατέρας του. Μα εμείς έχουμε καταγράψει ένα γεγονός και το οποίο επαναλαμβάνω, την έρευνα που διενεργεί η ΜΟΚΑΣ και το τμήμα ανιχνεύσεως αρχηγείου. Γιατί να πάρουμε εμείς και να καταγράψουμε τη θέση του κυρίου Χριστοδούλου.